όσον αφορά τους εξοδικαστικούς συμβιβασμούς, δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί ούτε ένας μέχρι στιγμής. Όσον αφορά το θέμα της προστασίας προς τους διάφορους δανειολήπτες που για τον Α και Β λόγο έχουν δεθεί κυριολεκτικά ξεκρέμαστοι, μέχρι στιγμής έχουν βγει μια σειρά από πολύ καλές αποφάσεις. Στην Αθήνα ιδιαίτερα το νομικό τμήμα του Ινστιτούτου πέτυχε μια εξαιρετική απόφαση, η οποία είναι και ανετάκλητη, σύμφωνα με την οποία όλα τα επιτόκια των πιστωτικών, καταναλωτικών, ακόμα και στεγαστικών δανείων που υπερβαίνουν τον δικαιοπρακτικό τόπο, που αυτή τη στιγμή είναι στο 6%, είναι παράνομα και καταχρηστικά, και αυτό καθιστά τις απαιτήσεις των τραπεζών πλήρως αόριστες. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία για το νομικό τμήμα του Ινστιτούτου, διότι, όπως σας είπα, είναι αμετάκλητη, έχει δημιούργησε νομολογία και θα γίνεται επίκλησή της από όλους τους συνηγόρους, οι οποίοι θα λάβουν γνώση και σίγουρα θα αναρτηθεί και στο νόμο στις επόμενες μέρες, έτσι ώστε οι δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις τρομακτικές πιέσεις των τραπεζών, οι οποίες ειδήσουν παρόδο έχουν εισπράξει τεράστια ποσά από το ελληνικό κράτος χωρίς να ανταποδώσουν, να μπορούν να υπερασπίζουν τους πελάτες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 9 στις 10 τράπεζες, η πιστωτική τους κάρτα έχει επιτόκιο άνω του 12-13%. Έχει επιτόκιο και 20-19%. Σημαίνει αυτό που σας είπα, σημαίνει με απλά λόγια ότι αυτά τα επιτόκια, με πολύ πρόσφατη απόφαση, όπως σας είπα, είναι του 2013 του Μαρτίου, σημαίνει ότι είναι παράνομα. Και είναι παράνομα με μια δικαστική απόφαση, η οποία είναι εξαιρετική, αναλυτική και αξίζουν συγχαρητήρια στην ελληνική δικαιοσύνη που διαθέτει τέτοιους δικαστές. Όταν λέμε παράνομα, αυτό δηλαδή, εγώ χρωστάω την πιστωτική μου κάρτα και πήρα 1.000 ευρώ πράγματα και έχει φτάσει μέσα σε ένα χρόνο 1.200-1.300, γιατί υπάρχουν και τα πανωτόκια, υπάρχουν και διάφορα. Σωστά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οτιδήποτε πληρώνεται πάνω από το 6% σαν τόκο δεν είναι νόμιμο. Δηλαδή ο τόκος δίνεται το πάνω από 6%. Είναι κάτι ακόμα πιο σπουδαίο. Η τράπεζα δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει απέτηση πραγματική ορισμένη εναντίον σας. Δηλαδή πηγαίνει στο δικαστήριο και λέει ο Α μου χρωστάει 1.500 ευρώ. Από την έρευνα του δικαστηρίου αποδεικνύεται ότι δεν χρωστάει 1.500 ευρώ. Δεν υπάρχει ορισμένο λοιπόν της απέτησης και η τράπεζα θα πρέπει να ξαναστραφεί εναντίον σας με άλλη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία είναι έντοτη μετά το και πέρα με το 6% που λέμε? Η τράπεζα καταρχήν θα πρέπει να κάνει... Θα πρέπει να προσαρμοστούν όλες οι πιστωτικές κάρτες σε αυτό το ποσό. Θα πρέπει να κάνει εκαθάριση του ποσού που της οφείλεται σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου που απέβησε τη διαταγή πληρωμής. Εάν το κάνει, παραδέχεται ότι κινήθηκε εναντίον σας, μάλλον σας επιβάρυνε με παράνομα επιτόκια. Οπότε και εσείς έχετε ένα σημαντικό λόγο να αμυνθείτε. Και αυτό θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε το 99,9% των Ελλήνων πληρώνει ληστικά επιτόκια στις πιστωτικές κάρτες. Αληθές είναι. Μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε να απευθυνθεί πού για να μπορέσει να ρίξει αυτό το ποσοστό? Τουλάχιστον των τόκων που πληρώνει. Μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς, μπορεί να απευθυνθεί στην Ομοσπονδία που είναι στην Αθήνα, μπορεί να απευθυνθεί σε ενημερωμένους δικηγόρους που ασχολούνται με το καταναλωτικό δίκαιο, μπορεί να απευθυνθεί στον συνήγορο του καταναλωτή. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν μία σειρά από θεσμούς. Εμείς πιστεύουμε ότι σαν Ινστιτούτο Καταναλωτών τον υπηρετούμε τον θεσμό της προστασίας των καταναλωτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δωρεάν. Οπότε ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή έχει μία σειρά επιλογές ώστε να προστατευτεί από τους παράνομους, αυθαίρετους και καταχρηστικούς όρους και απαιτήσεις των τραπεζών. Άλλη μια ερώτηση. Αν κάποιος έχει πάρει αυτά τα 1.000 ευρώ που είπαμε προηγουμένως, δεν έχει καταφέρει να εξοφλήσει το ποσό και έχει μείνει ένα υπόλοιπο γύρω στα 500 ευρώ μέσα σε βάθος 3 ετών. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ το ποσό που είχε δανειστεί και τον νόμιμο τόκο που μα λέτε. Δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Μπορεί να υπάρχει και διαγραφή των υπόλοιπων εισοφυλή.
Και εφόσον τριφθεί η διαδικασία δικαστική. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, αφού το δικαστήριο κρίνει ότι είναι ανεκαθάριστη η οφειλή προς την τράπεζα. Όσον αφορά το κόστος, οι δικηγόροι που συνεργάζονται με το Ινστιτούτο έχουν συντιέσει το κατώτερο δυνατό τις αμοιβές τους. Όσον αφορά τους δικηγόρους εκτός του Ινστιτούτου, που δεν συνεργάζονται δηλαδή με αυτόν, δεν μπορώ να ξέρω τι ύψος αμοιβών θέλουν. Απλώς μπορεί, επειδή μιλάμε για 1.000 ευρώ, να μην ακούγεται μεγάλο το ποσό, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που χρωστάνε στις εξωτικές κάρτες 15.000 ευρώ. Υπάρχουν και άνθρωποι που χρωστάνε και πολύ περισσότερο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει ρυθμίσεις οφειλών πιστωτικών χαρτών με προσημειώσεις, οι οποίες προσημειώσεις πλέον έχουν μεγάλους κινδύνους αυτά τα δάνεια να πουληθούν σε τράπεζες του εξωτερικού. Εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Το Ινστιτούτο κάνει μεγάλη προσπάθεια να παρέχει τις υπηρεσίες του νομικού του τμήματος που απαρτίζουν πολύ γνωστοί, έμπειροι και καταξιωμένοι δικηγόροι της Κορίνθου και της Αθήνας, όσο το δυνατόν χαμηλότερα και σε περιπτώσεις που βλέπει ότι υπάρχει αδυναμία ακόμα και δωρεάν και περιμένει να έχει τη σχετική υποστήριξη από φορείς που οφείλουν να το υποστηρίξουν. Αυτό είναι κάτι που αξίζει πολύ συζήτηση και σημαίνει είναι κάποια άλλη στιγμή τη συζήτηση. Ότι το κράτος δεν έχει πληροφορήσει τους πολίτες. Και ότι γενικότερα στο Ινστιτούτο Καταναλωτών είναι η τελευταία λύση που φτάνει κάποιος κυρίως από κάποιον άλλον που έχει απευθυνθεί σε εσάς, από κάποιον άλλον που είχε λύσει τα προβλήματα. Το γεγονός λοιπόν ότι το κράτος δεν προβάλλει τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε πραγματικά να φύγει αυτή η κατάσταση, αυτή που πνίγονται οι άνθρωποι από τα χρέη τους. Πώς σας φαίνεται? Δυστυχώς, και λυπάμαι που θα το πω, είναι εμφανές ότι και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες έχουν ιδιαίτερους δεσμούς με το καρτέλ των τραπεζών. Στα πλαίσια αυτά δεν υπάρχει συνδρομή προς τις καταναλωτικές οργανώσεις. Έγινε μια ενώ υπήρχε ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, αποκλείστηκαν σχεδόν όλες οι καταναλωτικές οργανώσεις με διάφορα τεχνάσματα, με αποτέλεσμα να μπαίνουν στην πράξη, άσχετα με τα διάφορα μεγάλα λόγια που ακούγονται, οι καταναλωτικές οργανώσεις να μην μπορούν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να παίξουν πλήρως τον ρόλο για τον οποίο έχουν θεσμοθετηθεί επίσημα με τον 2251 του 1994. Τελευταία ερώτηση. Ένας άνθρωπος χρωστάει 20.000 ευρώ σε διάφορες κάρτες. Ζητάει να γίνει ένας διακανονισμός όλων των ποσών αυτών σε ένα δάνειο. Αυτό το δάνειο, ας πούμε ότι ακολουθεί αυτό που λέτε, το 6%. Οι προηγούμενες όφελες οφειλές έχουν φτάσει σε αυτό το μέγεθος με τα επιτόκια τα προηγούμενα. Ένα δικαστήριο κοιτάει τις προηγούμενες οφειλές, πώς φτάσανε δηλαδή να έχουν φτάσει τόσο άνθρωπο 20.000 ευρώ. Το δικό μας νομικό τμήμα, επειδή υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, κάνει αυτό ακριβώς. Θέτει υπόψη του δικαστηρίου και αυτό το γεγονός ότι μπορεί μεν να υπάρχει ένα δάνειο ρύθμισης με χαμηλό φαινομενικά επιτόκιο, πλην όμως η οφειλή έχει δημιουργηθεί, έχει φτάσει στο ύψος αυτό μέσω των καταχρηστικών επιτοκίων που ίσχυαν πριν. Τέτοιες υποθέσεις είναι στη δικαστική διερεύνηση και πιστεύω ότι η δικαιοσύνη εν ώψη της πλούσιας νομολογίας που υπάρχει μέχρι στιγμής πρόκειται να φτάσει στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι δηλαδή και το ποσό αυτό δεν είναι νόμιμο. Δεν τους φέρνουν μπροστά. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό και πλέον οι τράπεζες έχουν μπει σε ένα άλλο καταχρηστικό πεδίο. Υποβάλλουν τους καταναλωτές να υπογράφουν ότι έχουν λάβει γνώση πώς διαμορφώθηκε το ύψος της οφειλής μέχρι το συγκεκριμένο σημείο και αποδέχονται ότι αυτό είναι νόμιμο. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν έχει υπογράψει κάποιος κάτω από το βάρος των οφειλών του. Και τις άγριες. Όχι, και αυτό είναι καταχρηστικό και αυτό επίσης έχει τεθεί και σε δικαστική διερεύνηση και έχουμε στείλει έγγραφο στην Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή που έχει το δικαίωμα να ερευνήσει το θέμα και ελπίζω να το ερευνήσει εντελεχώς και να επιβάλλει τα σχετικά πρόστιμα. Γιατί μιλάμε για έναν όρο ο οποίος είναι πρόδειλα καταχρηστικός και πρόδειλα έχει την έννοια να απαλλάξει την τράπεζα από τις παράνομες πράξεις της
μέχρι τη στιγμή της υπογραφής της συγκεκριμένης σύμβασης.